Γεια χαρά σε όλους. Καλησπέρα ή καλημέρα. Ανάλογα πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Είμαστε στο 13ο επεισόδιο του City Skylines. Είμαστε εδώ στην πίστα της Φόρμουλα 1 που κατασκευάζουμε εδώ και πάρα πολλά επεισόδια και συνεχίζουμε να βάζουμε κάγκελα γύρω-γύρω. Αυτή τη φορά βάζουμε γύρω από το τρένο κάγκελα. Αλλάζουμε λίγο και τη στάση του μετρό, τη βάλαμε λίγο πιο εκεί. Και ανοίγουμε άλλο ένα πάρκο. Όλο αυτό, ένα ακόμα πάρκο. Το γεμίζουμε με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε μέσα το πάρκο. Για αρχή βάζουμε τους δρόμους από το πάρκο. Έχει δύο ή τρεις εισόδους. Και τι μπορεί να έχει αυτό το πάρκο? Ας σκεφτούμε λίγο και θα το δούμε. Έχει τα κοινά. Έχει φοίνικες. Έχει δέντρα. Έχει σπιτάκια. Και είναι απλά ένα πάρκο. Βάλουμε και κάποια πράγματα που λούνα πάρκ, έτσι για να προσελκύουμε πιο πολύ ενδιαφέρον. Να το γεμίσουμε και δέντρα όπου μπορούμε. Βάζουμε και οθόνες παντού για να παρακολουθούν τη Φόρμουλα 1 γιατί δεν έχουν άμεση πρόσβαση προς την πίστα. Να το γεμίσουμε και δέντρα για να είναι όλο μέσα στο πράσινο. Σχεδόν το έχω πνίξει μέσα στο δάσος, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Και να το, έτοιμο και αυτό το κομμάτι. Σας αρέσει? Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνέχεια. Να βάλουμε και καμιά πυροσβεστική. Ναι, γιατί σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν πιάνει καθόλου. Λοιπόν, βάζουμε και γύρω γύρω δρόμο. Θα πηγαίνει σε άλλα επιμέρους κομμάτια. Να βάλουμε και εδώ δάσος πάνω στο δρόμο. Λοιπόν, εδώ σε αυτό εδώ το κομμάτι που έφτιαξα μια προεξοχή από το δρόμο, καταρχήν βάζουμε πυροσβεστική πάνω στον κόμβο. Να βάλουμε και μια κανονική πυροσβεστική εδώ και μια εδώ. Βάζουμε και τα οχήματα. Αναπόσπαστο κομμάτι πλέον τα έξτρα που έχω κατεβάσει. Το δούμε να λειτουργεί. Ναι, κάτι κάνει. Να βάλουμε και στην αστυνομία. Να γεμίσουμε και εδώ αυτό το κομμάτι που είναι για πάρκινγκ της αστυνομίας. Βάζουμε και εδώ μερικά οχήματα της αστυνομίας. Έχω πολλά μοντέλα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε έχω κατεβάσει. Οπότε τα βάζω όλα. Και βλέπετε από μακριά την πίστα της Φόρμουλα 1, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει φτιαχτεί. Έβαψα και με τσιμέντο εδώ το χώρο. Έβαλα και μπάρες να μπορούν να βγαίνουν και εδώ το ίδιο. Βλέπετε πως έχει γίνει. Πάμε να βάλουμε κάγκελα και σε αυτό το σημείο της πίστας να μην μπορεί να μπαίνει κανένας. Θα βάψουμε και αυτό εδώ το κομμάτι. Βάζουμε και εδώ τραπέζια. Εδώ έχουν άμεση πρόσβαση στην πίστα, είναι ακριβώς δίπλα στην πίστα. Σβήνουμε και μερικά για να έχουν χώρους. Το γεμίσουμε δάσος. Ναι. Αυτό το χώρο εδώ. Βλέπετε.
Και αυτό έτοιμο. Λοιπόν, περνάμε στην άλλη μεριά της πίστας. Αφού τελείωσε το πρώτο μισό επεισόδιο, περνάμε στην επόμενη φάση, που είναι το τι κάνουμε μέσα στη μέσα στην πόλη μας. Εδώ να βάλουμε περιοχή και σε αυτό εδώ το κομμάτι, που είναι ουσιαστικά η VP. Σίγουρα το είχαμε χάσει αυτό το κομμάτι στην κατασκευή του, δεν θυμάμαι αν το είχα αναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν ο αποθηκευτικός χώρος του υπολογιστή είχε την κάρη. Και πιστέψτε με, ο υπολογιστής μου είχε πάρα πολύ χώρο. Αλλά τόσα επεισόδια είχαν γραφτεί πάρα πολλές ώρες συνεχόμενου gaming, χωρίς βέβαια να έχει περάσει από το μυαλό μου ότι ναι, κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό να έχει χώρο, και γι' αυτό μου έβγαλε δύο φορές error. Έχασα δύο κομμάτια, ένα μέρος από την κατασκευή της πίστας που ήταν η λιμνούλα αν θυμάστε καλά, και ένα κομμάτι αυτό εδώ. Σύνολο ήταν πάνω από 2 ώρες. Οπότε αφού βρήκα το πρόβλημα, άρχισα σιγά σιγά να μοντάρω τα δεδομένα που είχα για να μπορώ να τα αφαιρέσω από τον υπολογιστή για να μπορώ να συνεχίσω στην πορεία. Στα του παιχνιδιού πάλι. Και εδώ βλέπουμε ότι το τρένο πηγαίνει από την πόλη στη βιομηχανική και στη Φόρμουλα 1. Σίγουρα θα αλλάχτεί αυτό. Να ονομάσουμε και το μέρος της ΔΕΗ. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ πρωτότυπο. Ανεργία παραμένει ακόμα ψηλά, αλλά όχι σε σχέση όπως σε άλλα επεισόδια που είχε φτάσει και 33%, αρχίζει και πέφτει με τη δημιουργία της ΒΠΕ. Ο ήλιος κλιμερώνει. Και πάμε να δούμε όλη αυτή τη μάζα που βγήκε από το τρένο και πηγαίνει στο μετρό. Βλέπουμε διάφορα στιγμιότυπα από την πόλη μας, από την πίστα μας, από ό,τι έχουμε κατασκευάσει μέχρι τώρα. Και πάμε να βάλουμε ένα ακόμα σχολείο εδώ. Και μάλλον δεν θα χρειαστεί μόνο ένα σχολείο. Βάζω 3 σχολεία στη σειρά. Πάμε να φτιάξουμε λίγο και το δρόμο γύρω-γύρω. Να βάλουμε δρόμο και γύρω-γύρω από την κεραία, που εδώ λογικά θα μπει και δάσος γύρω-γύρω. Να βάλουμε μερικά σπίτια και εδώ. Αν δουλέψουν και αυτά τα 2 σχολεία, νομίζω ότι θα έχουμε λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και ναι, το λύνουμε. Τι άλλο μένει? Η ανεργία πέφτει, συνεχίζει και πέφτει. Και αφού κατασκευάζονται και άλλα κτίρια εδώ, νομίζω είμαστε εντάξει. Το μόνο που θέλω να αλλάξω είναι αυτό εδώ. Θέλω το ένα τρένο να σταματάει στη ΒΠΕ και ένα άλλο να συνεχίζει ευθεία προς προς την πίστα της Φόρμουλα 1. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, γιατί σιγά σιγά αυτό φτάνει προς το τέλος του. Συμπληρώνουμε πάλι τα 10 λεπτά. Ξέρω είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά νομίζω μας βολεύει έτσι. Μπορείτε να τα βλέπετε κι εσείς πιο εύκολα τα 10 λεπτά παρά τα 30 λεπτά, τα 40 λεπτά. Και εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν έχω καθόλου, μα καθόλου χρόνο
στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like άμα σας άρεσε το βίντεο. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου. Φωνάξτε και τους φίλους σας. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.